Έχουν ληφθεί μέτρα αύξησης της αστυνόμευσης σε αυτό το διάστημα. Είδατε τρεις κλούβες που υπάρχουν εκεί, τις είδα και εγώ και πηγαίνουν κι άλλες. Ωστόσο, πρακτικά, καταρχήν να σας πω ότι εγώ την Παρασκευή που μίλησα στη Βουλή, αυτό δεν είπα σε πέντε μέρες, είπα ότι γρήγορα τις επόμενες μέρες θα λυθεί, θέλει μία πίστοση χρόνου. Γιατί? Γιατί προφανώς και η κυρία Κοινοτάρχης και εσείς και εγώ δεν θέλουμε μια αιματοχυσία, δεν θέλουμε Ουγγαρία. Γίνονται λοιπόν πολύ συγκεκριμένα. Μα και γι' αυτό σας κάνουμε έκκληση, κύριε Μουζάλα, και συγγνώμη που σας διακόπτω, για να αποφύγουμε χειρότερες καταστάσεις. Είπατε πριν για την αστυνόμευση. Ναι, υπάρχει μεγάλη αστυνόμευση. Η αστυνόμευση όμως είναι κάτω στον καταβλισμό και όχι μέσα στο χωριό. Σωστά. Όχι μέσα στο χωριό. Για να συνεχίσει ο Υπουργός να ακούσουμε, γιατί θα μας δώσει και ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Να μας το πείτε, κύριε Υπουργέ. Και κυρίως πώς. Μία στιγμή. Ήθελα να πω ότι οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι έχει αυξηθεί και η αστυνόμευση στο χωριό. Δεν έχω λόγο να σας διαψεύσω. Σας λέω απλά ποιες είναι οι δικές μου πληροφορίες. Έχουμε τρεις δυνατότητες. Το ένα το οποίο το κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να κατεβάσουμε αυτούς τους ανθρώπους προς τα κάτω. Λέγοντάς τους με σαφήνεια. Ναι. Λέγοντάς τους με σαφήνεια και μέσω των ανθρώπων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι δεν πρόκειται πια να περάσουν τα σύνορα. Και κατεβαίνουν. Πειθαρχούν σε αυτό, το ακούν αυτό ή λένε όχι, εμείς θέλουμε να μείνουμε εδώ? Κοιτάξτε, ένα κομμάτι κατεβαίνει. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι τώρα πια είναι γύρω στους 1.000-1.200 αυτοί που είναι πάνω. Επίσης, παρεμποδίζουμε το να ανέβουν πάνω. Μετανάστες. Δηλαδή, σταματάμε τα λεωφορεία, ελέγχονται τα χαρτιά, τους εξηγούμε την κατάσταση και γυρνάνε πίσω. Και μένουν επομένως εδώ, μάλιστα. Τι δυνατότητες έχουμε τώρα? Οι δυνατότητες που μπορούμε να τους προσφέρουμε είναι οι δυνατότητες που με βάση τον νόμο έχουμε. Με βάση τον νόμο τους εξηγούμε ότι έχουν τρεις δυνατότητες. Η μία είναι να ζητήσουν άσυλο. Αυτό είναι μία νομική τους δυνατότητα. Δεν ζητάνε. Συνήθως δεν ζητάνε. Οι άλλες δύο δυνατότητες που έχουν είναι οικειοθελώς να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Και ξεκινάμε ένα πρόγραμμα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Υπάρχουν αρκετοί, δηλαδή στην Αθήνα, από αυτούς που έχουν έρθει, έχουμε περίπου 300 οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στις πατρίδες. Μάλιστα. Και η άλλη είναι η εφαρμογή του νόμου που λέει ότι όποιο έχει λήξει το χαρτί, και αυτών των ανθρώπων έχει λήξει το χαρτί, γίνεται αναγκαστική επιστροφή. Άρα δηλαδή, τώρα κύριε Υπουργέ, είστε σε θέση να μας πείτε. Την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, αύριο, θα λήξει το θέμα αυτό? Είμαι σε θέση να σας πω ότι αυτό το θέμα θα λήξει τις επόμενες μέρες. Δεν μπορώ να σας πω μία ή δύο. Ξέρετε, μπαίνουμε πια και σε επιχειρησιακά πράγματα που δεν είμαι αστυνομικός για να τα καλά, προφανώς. Θέλουμε πάντως το εξής και το θέλετε κι εσείς. Δεν θέλουμε να γίνουμε αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση στην Ουγγαρία. Όχι. Μέσα στις σκηνές είναι πάρα πολύ μόνοι άνθρωποι. Αλλά είναι και παιδάκια, είναι και ανάπηλα, μανάδια. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω την κυρία Κοινοτάρχη και παίρνω το ρίσκο του να εκτεθώ κιόλας. Γιατί κρινόμαστε όλοι. Ότι εάν δεν έχει αυξηθεί η αστυνόμευση μέσα στο χωριό, όπως ξέρω εγώ, θα αυξηθεί. Και ότι τις επόμενες μέρες, δεν μπορώ να σας πω σε μία, σε δύο, σε τρεις, αλλά δεν σας λέω σε 15. Δεν σας λέω σε 10. Έτσι. Το πρόβλημα θα έχει διευθετηθεί. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Το ίδιο ισχύει και για τη γραμμή. Πότε θα ανοίξει η γραμμή? Όχι, όχι. Το ίδιο ισχύει και για τη γραμμή. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε σαν κυβέρνηση να λέμε δεν χάθηκε ο κόσμος. Το λέω γιατί μέχρι τώρα, κύριε Υπουργέ, εγώ διαβάζω σήμερα εδώ στην Καθημερινή. Ναι. Έχουμε χάσει ήδη αρκετά εκατομμύρια ευρώ με τα εμπορευματοκιβώτια, τα οποία πηγαίνουν μέσω Σλοβενίας. Σκεφτείτε τώρα τι κύκλο κάνουν. Ανεβαίνουν πάνω και πάνε στη Σλοβενία, στο λιμάνι και από εκεί πλέον ανάλογα που. Από αυτό που ξέρω και δεν τα ξέρω όλα πολύ καλά, υπάρχει μια επιβάρυνση της τάξης των 20.000 ευρώ για κάθε τέτοιο φορτίο. Επομένως, ναι, πρέπει να ανοίξει γραμμή. Δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση. Είναι άλλο πράγμα του ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε με αξιοπρέπεια στους πονεμένους ανθρώπους. Είναι όμως διαφορετικό πράγμα
ότι μπορούμε σαν κυβέρνηση να λειτουργούμε υπεράνω των νόμων ή οτιδήποτε. Κύριε Μουζαλά, είχατε πει τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλή πως ενδεχομένως και να χρειαστεί, μακάρι να μην χρειαστεί, να προχωρήσετε σε μια δυναμική παρέμβαση. Και επειδή είχαμε και το θάνατο ενός ανθρώπου και με αφορμή αυτό έγινε όλη αυτή η κουβέντα, μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείτε? Εννοώ, κοιτάξτε να δείτε, εννοώ ότι η προσπάθειά μας είναι να αποφύγουμε την βία. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να βαστάξει στο διοικητικές. Επομένως, είναι πιθανόν κάποιοι άνθρωποι να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν με μια... εμένα μου είναι πικρή αυτή η έκφραση, αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Με μια αλλελογισμένη βία. Μια βία που δεν εκδικείται, αλλά η οποία προσπαθεί να επαναφέρει την τάξη και την καλή λειτουργία. Απ' την άλλη, είναι σε αδιέξοδο και αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, το να τους λες ότι... Καθίστε εδώ πέρα και μπορεί κάποτε να περάσετε. Τώρα πια είναι εκτός πραγματικότητας. Το ξέρουν ότι δεν θα περάσουν. Είναι εκτός πραγματικότητας. Όσο πιο γρήγορα τους βοηθήσει κανείς να το συνειδητοποιήσουν. Κάνει καλό και σε αυτούς τους ανθρώπους. Πώς να σας πω. Να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Έχει προκαλέσει εντύπωση αυτή η αλλαγή. Καταρχήν υπάρχει η αλλαγή στο ρυθμό, στη ροή προσέλευση στη χώρα. Και προσφύγων και μεταναστών. Προφανώς είναι ο χειμώνας που λειτουργεί ανασχετικά. Ή και το ότι έχουν κλείσει τα σύνορα πάνω από εμάς, τα βόρεια σύνορα, σε σχέση με τους μετανάστες. Έχει αλλάξει δηλαδή το περιβάλλον. Γιατί όμως έχει αλλάξει ταυτόχρονα και η ισορροπία ανάμεσα στο πόσοι πρόσφυγες, πόσοι μετανάστες? Εδώ πέρα πάλι, κύριε Λυριτζή, ερχόμαστε στην τεράστια αδυναμία που υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη ροή την ελέγχουν άλλοι. Την ελέγχουν οι Τούρκοι. Mm-hmm. Το τελευταίο 15ήμερο. Το πολύ 20 μέρες έχουμε μία αλλαγή της ροής. Mm. Έρχονται δηλαδή πολλοί Μαροκινοί και αρκετοί Ιράνοι που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Πού οφείλεται αυτό? Γιατί? Αυτό οφείλεται τώρα στο ότι οι Μαροκινοί πάψαν να ακολουθούν το δρόμο Ιταλίας, διότι στην Κωνσταντινούπολη δίνουν 50 ευρώ, δεν χρειάζεται βίζα. Mm-hmm. Μπαίνουν στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικά και κατεβαίνουν πάλι στα παράλια και φεύγουν. Είναι πιο συμφέρουσα, λέτε, είναι διαδικασία πιο συμφέρουσα για και τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Mm-hmm. Βλέπουμε πάλι ότι επανερχόμαστε στη θέση της Ελλάδας που έγινε και θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι αν δεν ελεγχθεί η ρημάδα η ροή στα παράλια της Τουρκίας. Δεν υπήρξε μια συμφωνία, υποτίθεται, για αυτό το θέμα με την Τουρκία. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Και αποφασίστηκαν κάποια πράγματα με οικονομική βοήθεια. Συνεχίζεται. Είναι μια ζώσα διαπραγμάτευση. Δεν έχει καταλήξει. Συνεχίζεται. Θέλει δυναμικές. Σε εμάς έχουν έρθει, κύριε Υπουργέ, κάποια κονδύλια. Γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι πρώτα απ' όλα με την Επιτροπή Διαχείρισης των Κονδυλίων. Ναι, έχουν έρθει. Τις προηγούμενες μέρες λέγαμε δεν έχει στελεχωθεί ακόμα αυτή η Επιτροπή. Συνέχεια, κύριε Οικονόμου, λέγεται το ένα, λέγεται το άλλο. Στελεχώσατε, είναι έτοιμη η Επιτροπή Διαχείρισης. Η Επιτροπή δουλεύει, έχουν αρχίσει, εκταμιεύονται χρήματα. Είμαστε εντάξει. Πόσα χρήματα έχουμε πάρει μέχρι τώρα? Αυτή τη στιγμή έχουμε ανοίξει προγράμματα της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Και περιμένουμε. Έχουμε 32. Και περιμένουμε μόλις τελειώσουν αυτά να αρχίσουμε την εκταμείευση και άλλο. Μισό λεπτό, πριν προχωρήσουμε σε αυτά. Σε σχέση με τη δύναμη της Frontex στα σύνορα, την παρουσία της εκεί και τη λειτουργία της, τι συμβαίνει? Διότι υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει έρθει για να διευκολυνθεί η κατάσταση. Θα δείτε την επόμενη εβδομάδα τι θα γίνει και ποιος ο ρόλος της. Με τη Frontex, να σας πω το εξής. Έγινε την περασμένη εβδομάδα μία διαστρέβλωση. Ότι μας στέλνουν Frontex και δεν θέλουμε τη Frontex. Να. Εμείς θέλουμε Frontex. Την θέλουμε με βάση τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αστυνομία πρακτικά η Frontex. Να. Υπό την ηγεσία της δικής μας αστυνομίας. Υπό τον έλεγχο της δικής μας αστυνομίας. Υπό τον έλεγχο. Είναι σωστότερη αυτή η έκταση. Έχουμε ζητήσει 1.600 ανθρώπους της Frontex και μας έχουν έρθει περίπου 170. Mm-hmm. Επομένως, είναι ψέμα ότι η κυβέρνηση δεν θέλει Frontex. Τα υλικά που ζητήσαμε έχουν έρθει καθόλου? Τα υλικά έχουν ξεκινήσει τώρα να έρχονται. Είχαμε κάποιες προσφορές. Έχουμε φτιάξει τα logistics. Είμαστε σε θέση να τα αξιοποιήσουμε. Να γυρίσω όμως στη Frontex. Ελάτε στη Frontex, θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί στη Frontex γίνονται και αυθαιρεσίες. Η Σύνοδος Πρωθυπουργών αποφάσισε μετά και από δικό μας αίτημα, το οποίο το θέσαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Frontex στη Βαρσοβία, να έρθουν άνθρωποι της Frontex μαζί με δικούς μας στα σύνορα στην Ιδωμένη να επαναπιστοποιούν ανθρώπους οι οποίοι πιθανώς στα νησιά μας ξεφύγανε. Ωραία. Ωραία. Ενώ ήταν αυτή η απόφαση, η Frontex παίρνει μια άλλη απόφαση
και ζητάει να κάνει επιχειρήσεις και μάλιστα να έχει και παρατηρητές από τα Σκόπια στα σύνορα τα δικά μας. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Γράψαμε στον κύριο Αβραμόπουλο, ο κύριος Αβραμόπουλος επενεύει, λύθηκε αυτό το ζήτημα. Έχουμε πάει τα κοντέινερ, περιμένουμε τώρα επιχειρησιακά πότε η Frontex θα είναι έτοιμη. Mm-hmm. Αλλά πρόκειται αυστηρά για επανακαταγραφή. Μάλλον για καταγραφή όσων έχουν ξεφύγει. Όσων έχουν ξεφύγει, αυτό, αυτό είναι. Ή όσων έχουν καταγραφεί με μελάνη. Mm-hmm. Και πρέπει να καταγραφούν ηλεκτρονικά. Και πρέπει να καταγραφούν ηλεκτρονικά. Αντίστοιχη θα είναι και η δουλειά τους τα νησιά, φαντάζομαι, αλλά και στα σύνορα, πάνω στα βόρεια θα είναι. Δεν έχουμε άλλη δουλειά για τη Frontex στα σύνορα. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχει αποφασιστεί κάτι άλλο. Εμείς δεν το θέλουμε σαν κράτος κάτι άλλο. Τους θέλουμε πάρα πολύ στα νησιά, τους θέλουμε πάρα πολύ στη θάλασσα. Να σας πω στη θάλασσα. Άρα αστυνόμευση στην πραγματικότητα κάνουν. Μισό λεπτό. Ναι. Στη θάλασσα, επειδή είναι κρίσιμο και επειδή αναφέρθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός στο θέμα. Το λιμενικό έχει τις δυνάμεις που έχει. Και οι κάτοικοι στην περιοχή επίσης κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι για να μην πνίγονται. Έχει τεθεί ένα θέμα κριτικής από διάφορες δυνάμεις συντηρητικής κατεύθυνσης στην Ευρώπη. Ότι η Ελλάδα δεν φυλάει τα σύνορα, την ελβετικό τυρί. Είπε και χθες ο Πρωθυπουργός κάτι γι' αυτό. Ότι εν πάση περιπτώσει δεν κάνουμε κάτι. Με τη συμμετοχή της Frontex ή χωρίς τη συμμετοχή της Frontex. Αλλά εγώ σας λέω με τη συμμετοχή που έχει συμφωνηθεί. Μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή υπάρχει απέτηση, και το λέω ευθέως. Αν υπάρχει απέτηση προς την κυβέρνηση, η δράση στο Αιγαίο να μην είναι αυτή που είναι σήμερα, αλλά να είναι μια αποτρεπτικού χαρακτήρα δράση που δεν ξέρω που μπορεί να οδηγήσει. Δηλαδή ο κίνδυνος να βυθιστούν πλοιάρια και να πνιγούν άνθρωποι. Ξέρω και το. Γι' αυτό σας το λέω. Λέω ότι το μπορεί μέσα από μια ανεξέλεγκτη, ας πούμε, συμπεριφορά. Γι' αυτό σας ρωτώ ποια θα είναι η παρουσία. Διότι η πίεση, το δεν φυλάτε τα σύνορά σας. Φυλάχτε τα, μπορεί να οδηγήσει μεθαύριο στο βουλιάζο. Και να έχουμε άλλου τύπου ζητήματα. Είναι πεντακάθαρο ότι μια κυβέρνηση σαν αυτή εδώ δεν την αφορά κάτι τέτοιο και εγώ πιστεύω ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση δεν θα την αφορούσε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εγώ το είπα και στη Σύνοδο των Υπουργών και το είχε πει και ο Πρωθυπουργός στο Σάμι. Όταν λένε δεν φυλάτε τα σύνορά σας, εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Τα σύνορά μας στον Εύρο, δόξα τω Θεώ, τα φυλάμε εξαιρετικά. Τα σύνορά μας στο Αιγαίο, ο μόνος τρόπος να τα φυλάξουμε άπαξ και μπουν στη βάρκα είναι κάνοντας διασώσεις. Δεν υπάρχει κανείς άλλος τρόπος. Και αυτό είναι πεντακάθαρο. Κούτι υπάρχει δυνατότητα, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, που σας διακόπτω, επιλογής, ποιοι είναι πρόσφυγες, ποιοι είναι μετανάστες στη βάρκα, δεν γίνεται αυτό. Προφανώς, γι' αυτό δει. Αλλά να γίνει καθαρό το τοπίο. Άντε και υπήρχε και δυνατότητα επιλογής μέσα στη βάρκα, που δεν υπάρχει. Που δεν υπάρχει, θα κάνεις. Τι θα τους κάνω, να τους αφήναμε μεσοπέλαγα και θα λέγαμε ότι πηγαίνετε τώρα στην Τουρκία. Άρα, συγγνώμη. Άρα, να σας πω το εξής. Λοιπόν, τι απαντάει η ελληνική κυβέρνηση αυτό που λέει, ο οποίος σου λέει δεν φυλάς τα σύνορα. Ότι τα σύνορά μου είναι σύνορα της Ευρώπης και είναι αφύλακτα. Του λέμε ότι πρότεινε μας κάτι άλλο. Πήραμε τους πρέσβεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών, πήγαμε στη Μυτιλίνη, μετά αφού είδαμε διάφορα τις βάρκες και όλα αυτά, πήραμε ένα σκάφος ακτοπλοεία του λιμενικού, και πήγαμε στο σύνορο. Και είπαμε ότι εδώ είναι 2.500 μέτρα βάθος η θάλασσα, πείτε μας τώρα πώς φυλάμε αυτό το σύνορο από αυτές τις βάρκες που έρχονται. Και έγινε σαφές αυτό το πράγμα. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι ένας πανικός, ο οποίος εάν πέσουμε κι εμείς μέσα, θα γίνουμε ρεζίλοι. Το θέμα είναι τι κάνουμε μετά, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, προφανώς αυτό που λέτε. Να δούμε και το είναι μετά. Είναι η εύκολη απάντηση. Δεν βουλιάζουμε βάρκα. Το ξέρουμε ότι δεν βουλιάζουμε βάρκα. Δεν είναι η εύκολη απάντηση. Δεν είναι η εύκολη. Δεν λέει κανείς. Έχετε ακούσει κανένα λέει βουλιάζουμε βάρκα. Μετά κάνουμε τις διαδικασίες. Μετά δεν έχετε φτιάξει ένα κέντρο. Ένα μισό έχετε κάνει στη Λέσβο. Όχι. Ετοιμάζονται άλλα πέντε. Δημήτρη, πριν τα κέντρα. Διότι εδώ. Ένας κόσμος θα σας πει, προφανώς και δεν υπάρχει άλλη πολιτική από το να σώσουμε τους ανθρώπους. Υπάρχει όμως το εξής. Υπάρχει ο κόσμος που καταγράφεται και βλέπουμε ότι αυτοί είναι πρόσφυγες, οι άνθρωποι οδεύουν προς τα βόρεια σύνορα, περνάνε και προχωράνε. Και υπάρχουν οι άλλοι που για αυτούς πια τα σύνορα έχουν κλείσει. Δύο κεντρικά σημεία. Το ένα είναι τα νησιά, καταγράφονται και μένουν για λίγες μέρες. Και το άλλο είναι η υποδοχή αυτών οι οποίοι δεν πρόκειται να περάσουν στα σύνορα. Μια κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση είναι για τους δεύτερους. Οι υποδομές φιλοξενίας δεν υπάρχουν μέχρι ότου αποφασιστεί τι θα γίνει. Η κατάσταση οδηγεί εκ των πραγμάτων τους ανθρώπους στα σύνορα και γίνεται ο καταβλισμός επάνω. Εάν υπήρχαν
ορισμένες οι υποδομές, είτε στην Αττική, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας, θα μπορούσαν να οδηγηθούν οι άνθρωποι προς τα εκεί, να έχουν τις minimum υπηρεσίες, αν μπορούν να κοιμηθούν κάπου, να έχουν να πιάτο φαΐ, να έχουν μια στοιχειώδη υγιεινή, ας πούμε, τα βασικά. Και ταυτόχρονα η κυβέρνηση έχει μια άνεση, ας πούμε, για να δει τι θα κάνει με τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα είναι υποπίεση, επειδή δεν υπάρχουν αυτά, είναι υποπίεση η κατάσταση συνειδωμένη και ταυτόχρονα είναι υποπίεση η κατάσταση στα νησιά, γιατί ούτε εκεί τα κέντρα καταγραφής είναι πλήρη σε όλα τα νησιά, λέει η αντίστοιχη κριτική. Πάμε. Στα κέντρα καταγραφής έχουμε κάνει μια τεράστια πρόοδο η οποία αναγνωρίστηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε έτοιμο το κέντρο στη Μυτιλήνη. Εχθές μπήκανε τα σπιτάκια στο κέντρο στη Λέρο. Στοιχείο έχουμε ένα κέντρο προσωρινό, το οποίο πήρε μια εξαιρετική έκθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το άλλο θα είναι έτοιμο, έχουμε μια πολύ καλή συνεννόηση με τον Δήμο. Στην ΚΟ έχουμε κάποια προβλήματα από αντιδράσεις μερίδας των κατοίκων και του Δημάρχου, τα οποία όμως πιστεύω ότι θα λυθούν. Και στη ΣΑΜΟ έχουμε ένα παλιό κέντρο το οποίο λειτουργεί και πρέπει να το ανακαινήσουμε. Έχετε δίκιο στο εξής, αλλά ξέρετε, πολλές φορές η λογική, δηλαδή αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ λογικό, ότι θα έπρεπε μια κυβέρνηση να έχει δομές. Να έχουμε δύο-τρεις υποδομές, ναι. Να μπορεί. Κάποιες τέτοιες δομές έχουμε. Έχουμε περίπου 1.500 θέσεις. Συν αυτό που κάνουμε με τα γήπεδα. Έχουμε επίσης προαναχωρησιακά κέντρα, τα οποία έχουν 4.000 θέσεις διαθέσιμες. Δεν μπορούμε, εάν σκεφτείτε ότι όλο το ποινικό μας σύστημα έχει 12.000 θέσεις φυλακής, πόσες θέσεις θα φτιάξουμε? Στην Αττική, κύριε Μουζάλα, οι χώροι φιλοξενίας θα παραμείνουν όσο έχουν ή περιμένουμε να αλλάξει κάτι? Εννοείται. Στην Αττική τα κέντρα που υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγμή. Το ένα, ναι, το κέντρο που υπάρχει αυτή τη στιγμή προτείνεται να προχωρήσει. Ναι. Ο Ελαιώνας θα υφίσταται ήδη μία μεγέθυνση. Δηλαδή θα προσθεθούν θέσεις για 300 άτομα. Αφήνουμε διάφορους επιτίδιους, να το πω έτσι, να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς. Φτάνουν στην Αθήνα από τα νησιά, στον Πειραιά, φτάνουν στην Αθήνα. Υπάρχουν διάφοροι επιτίδιοι που βγάζουν και λεφτά από την ιστορία. Τους εκμεταλλεύονται, οργανώνουν την. Επειδή δεν υπάρχουν αυτά τα κέντρα, οργανώνουν την μεταφορά των ανθρώπων, τη μετακίνησή τους στην ιδωμένη, εγκλωβίζονται οι άνθρωποι εκεί διότι δεν παίρνουν από τα σύνορα και υπάρχει ένα αδιέξοδο. Αυτό το αδιέξοδο προσπαθούμε να σπάσουμε. Ανοίγοντας εκ νέου τα προαναχωρησιακά κέντρα. Φτιάχνοντας προσωρινές δομές φιλοξενίας. Ναι. Να σας πω κάτι. Εγώ άκουσα την Αντιδήμαρχο Αθηναίων με έναν πανικό να λέει η Αθήνα δεν αντέχει. Ξέρετε ότι όλο αυτό το διάστημα έχουμε στην Αθήνα 4 με 5.000 ανθρώπους οι οποίοι στοιχειωδώς σιτίζονται, κοιμούνται στεγασμένα, κάνουν μπάνιο. Δεν έχει πάρει είδηση η Αθήνα από αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται πανικός. Γίνονται αναφέρομαι. Άλλα κέντρα θα γίνουν στην Αττική? Χρειάζεται να γίνουν άλλα κέντρα. Στην Αττική έχουμε την ευθύνη του να κάνουμε τις 10.000 θέσεις για relocation camp όμως, για τους πρόσφυγες, όχι για αυτούς. Τα οποία μέχρι το τέλος του μήνα θεωρούμε ότι θα είναι έτοιμες οι 1.500 και άλλες τόσες στην Σε άλλες περιοχές στη χώρα έχετε βρει τις τοποθεσίες, γιατί όπου πάτε είδαμε υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι αλήθεια ότι όπου πάμε υπάρχει πρόβλημα. Το αντίθετο. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι μας καλοδέχονται. Ο κύριος Μπουτάρης, που δυστυχώς δεν θα προλάβω αυτή τη βδομάδα να τον δω, έχει φτιάξει ένα ολόκληρο σχέδιο. Πώς να σας πω. Υπάρχουν αντιδράσεις, οι οποίες κατά την άποψή μου, δυστυχώς πολλοί υπουργοί το έχουν πει αυτό, το λέω κι εγώ, προκαλούνται επίτηδες. Δεν ακούγεται. Τώρα που το λέω δεν μου ακούγεται καλά, αλλά έτσι είναι. Κύριε Μουζάλα, μια ερώτηση. Μετά τις εξελίξεις που είχαμε στη Γαλλία και την άνοδο της ακροδεξιάς, όλο αυτό σας ανησύχησε? Βέβαια. Δηλαδή φοβάστε την αλλαγή κλίματος και στην Ευρώπη πια? Ναι. Είναι αυτό που είχα πει όταν πρωτοέγινα υπουργός, ότι παλεύει η Ευρώπη του διαφωτισμού και η Ευρώπη του σκοταδισμού. Αυτό το... η άνοδος της ακροδεξιάς και της ξενοφοβικής και ρατσιστικής δεξιάς στη Γαλλία, προφανώς εγκυμονεί κινδύνους. Θα δυσκολέψει τη δουλειά μας στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό. Ενισχύει η κυβέρνηση μήπως βρεθούμε σε μια κατάσταση που το κλειστό σύνορο ή ο περιορισμένος αριθμός ανθρώπων που θα περνούν στην κεντρική Ευρώπη δεν αφορά
τους μετανάστες Αραφάτους και τους πρόσφυγες από ένα σημείο και μετά. Έχετε τέτοιου είδους δείγματα, ας πούμε, διαθέσεων από χώρες που κράτησαν και μια πιο σκληρή στάση? Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες βάζουν τέτοια ζητήματα. Σε ένα επίπεδο μεγάλων κεντρικών ευρωπαϊκών χωρών, επίσημα κανένα τέτοιο ζήτημα δεν έχει μπει. Αντίθετα, είναι γνωστή η θέση της κυρίας Μέρκελ, είναι γνωστή ακόμα και οι Γάλλοι, παρόλο το τρομοκρατικό χτύπημα που δεχτήκανε. Δεν μπορώ να σας πω πώς αυτό το πράγμα θα συνεχίσει στο μέλλον. Εξακολουθώ όμως να σας λέω ότι το πρόβλημα μπορεί να γίνει, να το διαχειριστεί κανείς στην Ευρώπη. Για να το λύσει πρέπει να πάει στην Τουρκία. Να γίνουν εκεί τα hot spots. Ναι. Για μας δεν υπάρχει άλλη λογική. Στην κριτική της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, το έχει πει πολλές φορές και πρόσφατα στη συζήτηση στη Βουλή, ότι υπάρχει μια ευθύνη της κυβέρνησης για την κατάσταση αυτή, γιατί, για τη διόγκωση του προβλήματος, γιατί λειτουργήσε με την πολιτική των ανοιχτών θυρών. Τι απαντάτε? Απαντώ ότι θα πρέπει κανείς να εξηγήσει τι εννοεί όταν λέει με την πολιτική των ανοιχτών θυρών. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ο Εύρος είναι κλειστή θύρα. Ανοίξατε την αμυγδαλέζα κατευθείαν με το που αναλάβατε. Δεν σκεφτόμαστε το πρόβλημα της χώρας. Μια στιγμή. Η αμυγδαλέζα, η αμυγδαλέζα έχει ακόμα μέσα ανθρώπους. Αυτοί οι οποίοι φύγανε από την αμυγδαλέζα, γιατί εγώ στην αμυγδαλέζα πήγα σαν υπουργός, αλλά πριν πήγαινα και σαν γιατρός. Αυτοί που φύγανε από την αμυγδαλέζα ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν υπερβεί το νόμιμο όριο κράτησης. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Είναι εφαρμογή του νόμου. Στα νησιά, κύριε Υπουργέ, θα μείνουν μόνιμα μετανάστες? Ρωτάνε κάποιοι φίλοι εδώ, επειδή υπόθηκε από κάποια στελέχη. Στα νησιά δεν θα γίνουν καταβλισμοί. Στα νησιά θα λειτουργούν τα κέντρα ταυτοποίησης μέσα σε 48 ώρες με ομαλές ροές. Θα υπάρχουν κέντρα φιλοξενίας που θα μένουν εκεί μόνιμα μετανάστες? Θα μένουν, όχι. Θα μένουν το 48ωρο για να γίνει η καταγραφή. Θα έρχονται οι επόμενοι και ούτω καθεξής. Θα έρχονται οι επόμενοι. Δεν γίνεται δηλαδή με τη ροή αυτή να φτιάξουμε και δεν το αντέχουν. Είναι μικρά τα νησιά μας. Δεν έχει λογική. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε καθυστερήσει εδώ. Είναι αλήθεια και τρέχουμε να το βελτιώσουμε. Θα φτιάχναμε αυτές τις θέσεις που θα φτιάξουμε για τους πρόσφυγες εδώ πέρα. Επαναλαμβάνω πάντως το εξής. Γίνεται μια καλή προσπάθεια. Δεν προσφέρεται το θέμα για αντιπολίτευση. Για κριτική προσφέρεται, όπως όλα τα θέματα. Δεν πρόκειται να βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα γίνουμε αποθήκη ψυχών. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε, το παλεύουμε έτσι αυτό το πράγμα. Ήπια. Προφανώς κάνουμε και λάθη, προφανώς έχουμε ελλείψεις. Δεν είναι προς συζήτηση αυτό. Εάν εσείς μου πείτε 10 ελλείψεις, εγώ ξέρω να σας πω άλλες 20 που δεν τις βλέπετε. Αλλά γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Αναγνωρίστηκε από την Ευρώπη. Ενώ την ίδια ώρα γινόταν μια προσπάθεια, ας πούμε, ότι πάει, θα μας διώξουν από την Ευρώπη, θα κάνουμε, αλλά δεν φοβάστε. Είμαστε στο παραπέντε, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε. Δεν είμαστε τι δυνάμεις δουλεύουν στην Ευρώπη. Ακούσατε τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης τι είπανε? Δεν ήμασταν. Ήταν ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο εδώ πήρε μια διαφορετική έκταση, κατά την άποψή μου και για λόγους κακής αντιπολίτευσης. Ξαναμπαίνει θέμα αλλαγής ταυτοτήτων? Δεν το ξέρω, κύριε Οικονόμου. Ντροπή που το λέω, αλλά δεν το ξέρω. Δεν είναι ντροπή. Καλημέρα, κύριε Μπουδάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Μικρό διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε. Ξέρεις, εγώ έχω... Τελειώσαμε. Όχι. Διάλειμμα. Ελάτε, διάλειμμα. Ένας καλόκαρδος δάσκαλος... Και γλυκό σαν ζάχαρη. Στο σωστό σημείο, τη λάθος στιγμή. Γιάννης Γιονάκης. Για όνομα του Θεού τρελαθήκα, τι πάνε να κάνετε? Άννα Φόνσου. Σούζι Μπάση, δηλαδή η Σουζάννα Χατζητουλούμπαση με λένε, αλλά το κλάδε. Το κάνατε μίμη. Νόρα Κατσέλη. Γιατί κοιμήθηκε στον καναπέ? Ευτυχιάκη. Έλα, κανένα αφηρείς μόνο, αλήκαι. Κώστας Κακαβάς. Επιτρέπετε? Εσύ είσαι ευτυχίος, Βρετζάνου. Ναι, εγώ. Πώς να μην πας κάποιος. Νυμφίος ανύμφευτος. Είναι μια γυναίκα, αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα μου. Και ενώ αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα μου, λέει ότι είναι η γυναίκα μου. Την Τρίτη στις 3 το μεσημέρι. Οργανώνουν τη μέρα. Προγραμματίζουν το χρόνο. Και έχετε τον επίσημο απολογισμό σας. Είναι ο Στατ Τριπερίνας. Κλασικά και αξεπέραστα. Όταν πρόκειται για μπαλέτο, αξίζει να δείτε το καλύτερο. The Bolshoi Ballet Academy. Καριοθράφστης. 19 με 27 Δεκεμβρίου, Θέατρο Μπάντμιντον.
Μετά από πολλά πειράματα, ένα είναι το συμπέρασμα. Πορτοφόλι, όπως το ξέρατε, τέλος. Δεν το χρειάζεστε πια. Από σήμερα, αυτά τα δύο είναι το πορτοφόλι σας. Η δωρεάν εφαρμογή Viva Wallet που κατεβάζετε στο κινητό σας και η Viva Wallet Card. Ένας νέος, ασφαλής τρόπος συναλλαγών που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Viva Wallet, το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Αποκτήστε τη Viva Wallet Card μόνο με 4,99 ευρώ στο 13855 ή στο vivawallet.com και κατεβάστε εντελώς δωρεάν το Viva Wallet App στο κινητό σας. Σας παρουσιάζουμε τις παντόφλες Step Looks. Τις πρωτοποριακές παντόφλες που σας ξεκουράζουν και ανακουφίζουν τα κουρασμένα πόδια σας. Η ορθοστασία καταπονεί τα πόδια, τα γόνατα και τη ράχη. Οι σόλες των Step Looks περιέχουν ειδικά πατενταρισμένο τζέλ κατά της κόπωσης στο εσωτερικό των πάτων που δίνει την κατάλληλη υποστήριξη και ανακούφιση στα πόδια. Το τζέλ προσαρμόζεται ανάλογα με τα πέλματά σας. Χάρη στο μοναδικό σχεδιασμό τους, οι παντόφλες Step Looks ευθυγραμμίζουν ολόκληρο το σώμα. Το τζέλ αντικόπωσης δεν χάνει τις ιδιότητές του, δίνοντας διαρκή υποστήριξη και ανακούφιση στα πόδια όσο χρησιμοποιούνται. Τα πόδια σας ξεκουράζονται σαν να πατάτε σε μαλακή επιφάνεια. Είναι κατασκευασμένες από μαλακές μικροίνες και έχουν αντιολαισθητικό πάτο. Η ειδική σόλα των Step Looks δεν υποχωρεί από το βάρος σας. Τέλειες για μέσα και έξω από το σπίτι. Χάρη στο μοναδικό του σχέδιο, ανακουφίζουν το σώμα σας. Οι σόλες των Step Looks χαρίζουν ισορροπία, απορροφούν την πίεση που ασκεί το σώμα στο πέλμα. Όλη η πίεση απορροφάται από τις σόλες. Πλένονται και στο πλυντήριο. Είναι ιδανικές για άντρες και γυναίκες. Step Looks. Οι παντόφλες για ξεκούραση και ανακούφιση. Καλέστε μας στο 210-2706-090 και αποκτήστε τις παντόφλες ανακούφισης με τζέιλ Step Looks με 24 ευρώ και 90 λεπτά. Εξασφαλίζει.